Οι άνθρωποι ζούσαν ήρεμα. Ήρεμα δεν ήταν και τότε πάλι προκηρύξεις πάλι ρίξανε και λέγανε μην τυχόν και σκοτώστε ένα Γερμανό. Ναι. Ένας Γερμανός 15 Έλληνες σου λέει. Ένα άτομο, αν σκοτώσετε, θα σκοτώσουμε 15. Υπήρχαν τέτοια περιστατικά που ναι, έλεγαν λοιπόν, ναι, Γερμανό. Και μετά και εκεί τα ίδια έγινε και αρχίσανε να κάνουν τις εκτελέσεις Ιταλοί. Μία δόση είχαν σκοτώσει κανένα διάτομα εδώ. Μία δόση σκοτώσανε εδώ πάνω πάλι στο χωριό μέσα. Γιατί τους σκοτώσανε στο χωριό αυτούς. Γιατί πάλι με τις προκηρύξεις. Πάλι με αυτό έγινε το κακό. Και οι άνθρωποι δεν πέρανε από το φόβο τους. Λοιπόν, και ομαδική εκτέλεση αυτού πάνω. Ήταν πάση 15 άτομα ήταν τότε. Θυμάστε τη Σοφία καθόλου. Ναι, γύρω στα 15 άτομα εκτελέσαν τότε. Τότε πιάσανε και αυτόν που είπα φωτίστος, τον Βασίλη Τσακαλίδη με τον Προστανίδη, που σπρώξαν έναν, τον έριξαν κάτω και το δώσαν μέσα στην παλούρη και κάτω, μη σιτάς. Δεν μπορούσαν να τους πιάσουν, πάει, φύγανε αυτοί. Στην Καλυθέα υπήρχαν άνθρωποι ναι. Είχαν φύγει γιατί φοβήθηκαν τους Γερμανούς. Φοβήθηκαν εδώ και όσοι μπορούσαν να κρυφθούν, κρυφθήκανε, ήταν κρυμμένοι. Όξα δεν πήρανε, φοβόντουσαν. Λοιπόν, και μετά εδώ δίπλα μας, όπως κάνανε εδώ το να φύγουν πίσω από το χωριό, και αυτού ρίξανε δύο άτομα μαζί. Σκοτώσανε για αυτού. Και μετά ο κόσμος φοβήθηκε από το φόβο του, ξεσηκωθήκαν και φύγανε στο. Κάτω στα πλατάνια, στο φλάμπορο, εκεί κάνει, χτυπήσανε χώμα και κάνανε σαν σπιτάκια. Καλύδες. Εκεί μέσα κοιμόμασταν, ναι, εκεί κοιμόμασταν. Όλοι, μικρά παιδιά, όλοι φαγητό, Χριστίνα. Λοιπόν. Εδώ τότε το χωριό, τον καπνό το βλέπαμε από εκεί, του μάνιαζε εδώ μέσα στο χωριό και όταν όλο. Δύο σπίτια μόνο κάτι είχα μείνει τότε εδώ. Τα άλλα όλα τα καθαρίσανε. Τώρα. Στη διάρκεια που ζούσατε στην Καλυθέα, οι Γερμανοί ή οι Ιταλοί έμπαιναν στα σπίτια, έπαιρναν τρόφιμα. Έμπαιναν, πέρανε. Άλλα πράγματα. Πέρανε, ναι, με τη βία ή τα δίνετε εσείς με τη θέληση. Τα παίρνανε, ό,τι δεν τα έκαναν, δεν μπορούσε να μιλήσει. Τα παίρνανε. Ναι, μάλιστα. Τα παίρνανε. Και τότε είχε γίνει αυτό η μάχη τότε με του Γερμανού και με του Ιταλού. Φύγαμε από το φόβο μα, όλοι μα όξω από το χωριό. Και μετά άρχισε το σχέδιο Μάρσαλ, έδωσε ένα βοήθημα σε όλο τον κόσμο, έδινε για να φτιάξουν καμιά καλύβα να μπουν μέσα. Κατάλαβες. Και μετά και τις αποζημίωσεις που είπατε πρωτίστως, δώσανε οι Γερμανοί, αλλά πόσο δώσανε κανείς δεν ξέρει. Τώρα οι δικοί μας τώρα το ζητάνε τώρα, πού παίρνεις τώρα εύκολα από αυτούς. Εσείς ο ίδιος η οικογένειά σας που ζημιώθηκε για εγώ, εγώ παντρεύτηκα το 50 ας πούμε. Τότε δεν είχαμε αυτές τις ανακατοσούρες. Εντάξει, τους Ιταλούς αυτά πάθαμε και μπαίνανε, πέρανε σιτάρια, μπαίνανε πράγματα άλλα. Πρίκα για τα κορίτσια που είχαν πολύ πηγαίνανε. Ανοίγανε, πέρανε. Ποιον έβλες, μπορείς να το δεις. Φοβόμασταν να βγούμε έξω από μένα. Αφού ερχόταν με ένα μαγνήτη κάτι, ψάχναν να βγουν μέσα στα σπίτια και έχουν κρυμμένα κόσμο. Και ό,τι βρήσαν σου λέω τα πέραν όλα. Αταλληπορημένοι ο κόσμος, χάλια ο κόσμος, μην τα σιρτάζε. Εντάξει. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.